Απολογήθηκα γιατί μου ζήτησαν να περιορίσω κάποιες ερωτήσεις που πιθανότατα θα τον ενοχλούσαν. Δεν το κατάλαβα, ξαναπες το. Συγγνώμη, τη συνέντευξη την πήρες. Τη συνέντευξη την μέρα που έγινε η ερώτηση για τα μάρμαρα. Την επόμενη μέρα. Τον είχαν όμως τον άνθρωπο στο μεσοδιάστημα ζαλίσει. Και τι, το απαγόρευσαν οι μάνατζερ να ρωτάνε για τα μαρμάρα. Δεν τον απαγόρευσαν, επειδή όμως η συνέντευξη μου για κάποιο λόγο είχε κοπεί και μετά με πολύ αγώνα την διεκδικήσαμε ξανά. Ναι. Φρόντισαν. Κόπηκε επειδή ήσουν Έλληνας και δεν θέλανε άλλο απόϊχο για τα μαρμάρα. Δεν νομίζω ότι κόπηκε επειδή ήμουν Έλληνας. Κόπηκαν και άλλες συνεντεύξεις, ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Ό,τι και να πω είναι εικασία. Το ζητούμενο είναι πάρα ότι ο άνθρωπος. Εσένα σου απαγόρευσαν να ρωτήσεις για τα μάρμαρα. Δεν μου απαγόρευσαν straight forward για τα μάρμαρα, μου έβαλαν όμως έναν περιορισμό στον. Μου έβαλαν ένα μικρό περιορισμό από τη στιγμή που ξαναμπήκα στις συνεντεύξεις, ενώ μου είχαν αφαιρέσει από τις συνεντεύξεις, στο να φροντίσω να μην κάνω κάποια ερώτηση η οποία πιθανότατα θα ενοχλούσε. Ήταν ένα κάτω κείμενο. Ένα κάτω κείμενο. Παρ' όλα αυτά, τώρα σήμερα αποκαλύπτεται κάτι. Ότι δημιουργεί το θέμα ο κύριος Κλούνε με τα μάρμαρα, που δεν πολύ κατάλαβε τι έγινε. Το εκμεταλλευτήκαμε εδώ εμείς στην Ελλάδα. Όσο το εκμεταλλευτήκαμε, τούσε και επιστολή ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, υπουργός πολιτισμού, να γίνει στα μάρμαρα στην Ελλάδα. Κάτι που είναι σημαντικό. Και επί της ουσίας, χωρίς να του πούνε ευθέως του Λιζάρδου ή άλλον Ελλήνων, δεν ξέρω τι κάνει. Βρήκε τον πελάτη του. Ότι αυτό του είπαν ουσιαστικά να το μαζέψουμε τώρα το θέμα. Τώρα πάει πάλι τώρα. Ξένη είπε ότι. Σε Ελληνίδα το λέει. Ελληνίδα, Ελληνίδα. Έχω βρει τον πελάμο μέσα στου Έλληνες. Αυτό το είπε σε μένα. Αυτό το είπε σε μένα μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη, αστειευόμενος. Με το που μπαίνω μέσα στην συνέντευξη πριν κάτσουμε να αρχίσει να γράφει κάμερα. Του λένε ότι ο Αλέξανδρος από την Ελλάδα είναι εδώ για να μας κάνουν τις συστάσεις. Και μου κάνει αστειευόμενο, βρήκα τον πελά μου μέσα στους Έλληνες. Στο τέλος της συνέντευξης, να πω το ότι εγώ ευγενικά απολογήθηκα, λέω, σε περίπτωση που σας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση και μου λέω δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή, η θέση του είναι, γιατί να είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί απλά τον έπαιρναν μετά τηλέφωνο από Ιταλία, Γερμανία και αυτά και όλοι θέλανε, ας πούμε, από την Ιταλία του ζητήθηκε να βγει δημόσιο και να πει να επιστρέψουν τη Μοναλίζα. Οπότε κατάλαβες ότι λόγω της δημοτικότητάς σου και επειδή είχε και πάρα πολύ καιρό να δώσει συνεντεύξεις. Ωραία, να βγω και εγώ να μου γυρίσει πίσω τα λεφτά που φάγανε από μια χρηματιστηριακή. Αν έχει τον τρόπο. Για πάμε. Για να δούμε. In this film, you worked with at least two Greek people, Phaedon Papamichael and also Alexander Diplat. So how was working with them? Well, I've worked with them both on a couple of films, several films now. Alexander and I've done, I think maybe four or five films. Phaedon and I've done three now. I would, if it were up to me and were only my choice, I would not work with anyone else. I mean, I would never work with another cinematographer. It's not just how talented he is, it's his friendship and what a great guy he is. And Alexander Desplat, I feel the same way. Alexander and I are truly good friends, and you know, I put him in the movie as an actor. Yeah, in a very small scene, but it was fun. But he was very funny in it. But he's also a great, just a great friend. They're both of them very caring, smart, talented men. All right. I will use the philosophy of Forrest Gump just to put the next question on the table. Forrest Gump used to say that life is always like a box of chocolate. You don't know what you're going to get. Right. So I would like to ask you, because you seem like a guy who life seems like a cup of coffee. What kind of flavors would have some aspects of your life, like you as a director, you as an actor, you in your personal life? I don't know what kind of coffee I'd be. I feel as if I'm... You know, I think there is sometimes a misconception that things come easily to me. I will be the first to say I'm lucky, and I've been very lucky in my career. But I work, you know, long, long hours, and I enjoy, because I really enjoy what I do for a living. So I don't know if I could name a coffee or a box of chocolates, but I can tell you that I feel incredibly lucky that I'm allowed to write and direct and produce and act in films because I know how rare that is, and I know it doesn't last very long. Hey, by the way, both your Greek guys, both nominated for Oscars this year. Yes, this is true. This is true. Phaedon and Alexander. It's really probably our year, because nowadays with the whole situation, with the crisis, with whatever, whatever, it seems optimistic. It's something that we really like it. Yeah, well, it's you could use some good news right now, and those two, that's good news.
Μάλιστα. Oh, πάρα πολύ ωραία. Ποιο καλοποτσέρο ήταν ο Λιζάρδο. Λιζάρδο, αρχηγική εμφάνιση. Ωραίο άνθρωπο από κοντά ο Τζόρτζ. Είναι πάρα πολύ γοητευτικό, ευγενέστατο και αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα έχει να κάνει μάλλον νομίζω περισσότερο με το ότι θέλουν να τον προστατέψουν οποιοδήποτε είναι ατζέντη, μάνατζερ.